Πρώτα υγεία. Πάρε μια γλάσσα. Είχα αποσυρωθεί στο διάβασμα και δεν ξυπνούν. Δεν θα πας μου λέει. Εντάξει, ένα τέταρτο. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος θυμήθηκα τώρα από την παρατουπία που έκανα έναν εφευρέτη. Είχε ήρθει η ώρα για να πατρευτεί και είχε αφοσιωθεί πάνω στην ανακάλυψή του. Ναι. Μου χτυπάνε την πόρτα, του λέει, ήρθε η ώρα να πατρευτείς, τι γίνεται. Να λοιπόν, και εγώ είχα το βιβλίο στο χέρι, διάβασα και ξεχάστηκα. Και μου λέει, δεν θα πας, μου λέει, στη... και πετάχτηκα στον αέρα. Λοιπόν, συγχωρέστε με λοιπόν. Γιατί αλλήμον, βέβαια. Ναι, 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 ναι. Εμείς πώς έχεις. Εντάξει, εντάξει. Το εντάξει. Θέλω να... να δούμε όλοι μαζί πώς οι Άγιοι βλέπουν τα πρόσωπα των Αγίων Μαρτύρων, αλλά και τη συμπεριφορά που έδειξαν οι Άγιοι Μάρτυρες απέναντι σε εκείνους που τους βασάνισαν με το χειρότερο τρόπο. Σε αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος, που και αυτός δεν διαφέρει ως προς το τέλος της ζωής του, από το τέλος όλων των μαρτύρων της Αγίας μας Εκκλησίας. Μάρτης και αυτός, ο Ιερός Χρυσόστομος, πέθανε στην εξόρια του. Και μάλιστα, όταν είχε βασανιστεί, το ξέρουμε όλοι αυτό και δεν το ξέρουμε, το ξαναεπαναφέρουμε στη μνήμη, ότι πορευόμενος, πηγαίνοντας για να εξοριστεί στην πητιούντα του πόντου της Ασίας, σε μία εκκλησία μέσα ζήτησε να προσκυνήσει, του το επέτρεψαν, προσκύνησε και πριν ακολουθήσει το δεύτερο στάδιο της εξορίας του, το βασάνον στην εξορία, ξαπλώνει μέσα στην εκκλησία, κάνει το σταυρό του, ευχαριστεί το Θεό, λέγοντας για τα βασανιστήρια που είχε τραβήξει και που τον περίμεναν, δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Τον ευχαριστώ το Θεό και τον δοξάζω, όχι για τα χρήματα που μου έδωσε, γιατί ήταν απένταρος ο Άγιος και όλοι οι Άγιοι απένταροι, αλλά για τα δώρα που μου έκανε, τα βασανιστήρια δηλαδή, που τράβηξε στη ζωή του. Παρεμπιπτόντως, εσύ τι ηλικία είναι. Νέος ήταν, 57 ετών. Α, ήταν 57 μόνο. Νέος, νέος, ήταν νέος. Και πρόλαβε και έγραψε. Αρκετά. Ναι, μα αυτοί που έχουν αγιοσύνη, όλα προλαβαίνουν. Και πιστεύουν ότι σαν τον Παύλο, τον αγώνα, τον έκαναν. Εμείς,
μια και το θίγεις το θέμα, δεν προλαβαίνουμε, γιατί δεν χορταίνουμε να ζούμε. Τίποτα δεν προλαβαίνουμε. Δεν χορταίνουμε να ζούμε, όπως θα είπες ακριβώς. Λοιπόν, ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος λέγει πολύ σημαντικά πράγματα, ότι οι μάρτυρες και τα λείψανά τους που αφήνουν πίσω, τα Άγια λείψανα, και οι τάφοι τους, στους οποίους παραχώθηκαν μέσα, από τη λέξη αυτή, ή θαύτηκαν δηλαδή, είναι τόποι, χώροι δηλαδή, στους οποίους μπορεί να πάει κανείς να επισκεφθεί τους χώρους όπου είναι θαμμένοι οι μάρτυρες ή ακόμη τις λειψανοθήκες που διαφυλάσσονται λείψανα Αγίων Μαρτύρων ή τον τάφο, οι λειψανοθήκες ή το λείψανο ολόκληρο, όπως είναι το Σούπα Ταπείου και άλλων Αγίων, μπορούμε και πρέπει, λέει, να τα επισκεφτόμεθα και να τα προσκυνάμε και να τα αγκαλιάζουμε, γιατί είναι ο θησαυρός που άφησε για δώρο ο Θεός σε εμάς εδώ στη γη. Ένα άλλο θησαυρό τον πήρε στον ουρανό ο Κύριος και είναι οι ψυχές τους. Το ένα που το αγίασαν, το σώμα, είπε σε εμάς πάρτε το, φυλάξτε το σε πόρη οφθαλμού, προσκυνήστε το, το άλλο το παίρνω εγώ γιατί είναι δικό μου. Μέχρι και αυτό σας το αφήνω, αυτό που άφησε πίσω, μέχρι την ημέρα εκείνη που θα κριθούν ζώντες και νεκροί. Τότε όλα τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων θα συνδεθούν κάθε ένα στο σώμα του και θα περιβάλλουν με πνευματικό τρόπο, όχι υλικά όπως τα βλέπουμε εμείς, αλλά θα πάρουν πνευματική υπόσταση. Δεν θα έχουν ανάγκη ούτε να φάνε ούτε να πιούν και θα περιβάλλουν ψυχή. Θησαυρό λοιπόν πήρε ο Θεός, θησαυρό άφησε στη γη. Γι' αυτό λέγει όταν προσκυνάτε ο Ιερός Χρυσόστομος Άγιο λείψανο, αγκαλιάστε το, λέει. Και αν υπάρχει, λέει, και λαδάκι που καίει στην καντήλα, πάρτε το και αλείψτε το σώμα σας, σαν τους παλαιστές. Γιατί και εσείς που του προσκυνάτε, που παίρνετε το λαδάκι, αγώνα κάνετε, αγώνα πνευματικό, πάλι δηλαδή. Δεν είναι αυτό κάτι που το λέει μόνο ο Ιερός Χρυσόστομος. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Λέει η πάλι η δική μας, ο αγώνας της πάλης μας, ουκέστη δεν γίνεται προς αίμα και σάρκες. Δεν παλεύουμε όπως παλεύουν οι παλαιστές πάνω στο χώρο της πάλης, σώμα υλικό με σώμα υλικό, ουκέστη προς αίμα και σάρκες, όχι υλικά, αλλά προς τα πνευματικά, τα αόρατα, τα κάθαρτα πνεύματα που βρίσκονται πάνω από εμάς στον αιθέρα. Παλεύουμε με αυτά τα πνεύματα. Γι' αυτό ανάγκη μεγάλη υπάρχει να βλέπουμε το λείψανο ή τα λείψανα των Αγίων, να παραδειγματιζόμαστε από αυτά που βλέπουμε
και να κάνουμε και σκέψεις, θα πούμε ποιες σκέψεις να κάνουμε, και να αληφόμαστε με το λαδάκι του Αγίου, για να μην πλησιάζουν οι πονηρές αόρατες δυνάμεις. Δεν τολμούν, όχι να πλησιάσουν, αλλά ούτε και από μακριά να σταθούν δίπλα σε εκείνον που προσκύνησε με την ανάλογη ταπείνωση, την ανάλογη αγάπη, λείψανο Αγίου. Δεν τον πλησιάζουν. Είναι θησαυρός. Λέει ο Χρυσόστομος, σε ένα κοινό τάφο, ενός κοινού θνητού, μπορεί να κατοικήσουν μιλιούνια δαίμονες. Για θυμηθείτε τον δαιμονισμένο εκείνο που είχε για κατοικία, λέει, τους τάφους, τον εγιάτρεψε ο Χριστός. Αλυσίδες έσπαγε, τον πιάνανε, τους χτύπαγε τους ανθρώπους, έκανε και λέει κατοικούσε στα μνήματα. Πού ήταν δαμένοι άνθρωποι. Στου μάρτυρα το μνήμα δεν τολμάει να πλησιάσει κανένα δαιμόνιο. Φυγαδεύονται. Έχει αυτή τη δύναμη του μάρτυρα το μνήμα που νίκησε το θάνατο. Ο μάρτυρας σαν τον Κύριο, με τη δύναμη του Κυρίου, νίκησε το θάνατο. Όπως ο Κύριος είναι ο θανάτο θάνατον πατήσας, όπως λέμε στο τροπάριο, και μας χάρισε τη ζωή, έτσι και ο μάρτυρας. Παρέδωσε το σώμα του, νίκησε το θάνατο, πήρε τη χάρη του, διώκονται οι δαίμονες. Επαναλαμβάνω, και ο τάφος που είναι θαμμένος, φυγαδεύει δαιμόνια και το λείψανο που προβάλλει η εκκλησία μας του μάρτυρα έχει δύναμη, ζει η χάρη του Κυρίου και περνάει μέσα από αυτό και μας δίνει και μας χάρη, χαριτωνόμαστε και κάνουμε, σκεπτόμαστε τα εξής. Λέει ο Χρυσόστομος, παρατήρησε το, τι σε μαθαίνει, τι σε διδάσκει το λείψανο κάθε Αγίου. Κάθε Αγίου. Σου λέει, το δρόμο που διάνυσα εγώ, πρώτο, το δρόμο που διάνυσα εγώ σαν άνθρωπος, πόσο χρόνο έκανε, 1 έως 57 που είπαμε προηγουμένως, θα διανύσεις και εσύ. Έχει τέλος η ζωή σου. Αυτό το δρόμο που έχεις να διανύσεις, τα υπάρχοντα που έχεις, τα υπάρχοντα, φρόντισε να τα μεταφέρεις στον χώρο που είναι μετά από το τέλος του δρόμου. Μετά από το τέλος του δρόμου. Πιο απλά. Έχω ζήσει 74 χρόνια, μακάρι να το είχα κάνει αυτό. Μου έχουν περάσει πολλά άγαθα από τα χέρια μου, που τα έχω σπαταλήσει και δεν έχω φροντίσει να τα έχω βάλει στο τέλος, μετά το τέλος του δρόμου που με περιμένει, που σημαίνει πιο απλά. Πέρασαν χρήματα, τα φάγα για τον εαυτό μου και δεν τα έδωσα στοχούς, ώστε να τα πάρω εκεί που θα πάω. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, πόση δύναμη έχει η ελεημοσύνη, να δούμε όλοι μας, λέω να δείτε, να δούμε όλοι μας. Πεθαίνει ένα παλικαράκι, όλοι το ξέρουν πολύ καλά, και ο Απόστολος Παύλος, Πέτρος που ήταν παρόν, ο Παύλος ήταν, ο Απόστολος Παύλος που ήταν παρόν στο θάνατο εκείνο, γιατί έκανε κήρυγμα όλη τη νύχτα και έπεσε από ένα τριόροφο, τάκ, και σκοτώθηκε το παιδάκι, νύσταξε και σκοτώθηκε. Κατεβαίνει κάτω, τον ανασταίνει. Στον χώρο εκείνο μέσα βρισκόταν φτωχοί άνθρωποι που δεν είχαν να φάνε. Και όταν έπεσε το παλικάρι και σκοτώθηκε, ήταν μια χείρας,
που ήταν πολύ φιλάνθρωποι. Και όλες οι γυναίκες που ήταν μέσα, οι φτωχές, δείχνανε τα ρούχια, λέγανε αυτά που φοράμε είναι της γυναίκας που είχε το παιδί. Αυτή μας κάνει ελεημοσύνη. Κάνε το καλά το παιδί. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ναι. Ο Χρυσόστομος, ότι η ελεημοσύνη έκανε σήκωση από το θάνατο. Μεταφέρετε τα αγαθά, τα υλικά που έχετε. Εκεί που δεν μπορεί να τα πειράξει, το λέει ο Κύριος, ούτε σκουριά, ούτε τίποτα. Δεν τα πλησιάζει τίποτα από εκεί. Όπου σεις ούτε βρώσεις αφανίζει, ούτε κλέπτε διορίσουσι, ούτε κλέπτε λέει τα αρπάζουνε. Συνεπώς, λέει ο μάρτυρας, εγώ αυτό έκανα. Τα μετέφερα εκεί και δεν τα άφησα σε κανένα ξενοδοχείο να μου τα αρπάξουνε. Η φροντίδα μας είναι λοιπόν, εκεί να μεταφέρονται αυτά που μας χορηγεί εδώ ο Κύριος. Δεύτερον, μας λέγει το λείψανο του μάρτυρα, ο μάρτυρας που είναι μπροστά μας, ότι τι βλέπεις ότι είσαι αδύνατος για να κάνεις αυτό που έκανα εγώ. Δεν το έκανα μόνος μου. Εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα να προβάλλω ούτε την πιο μικρή αντίσταση απέναντι στον τύρανο που με τυρανούσε. Δεν το έκανα μόνος μου. Αλλά με τον Κύριο που κουβαλούσα μέσα μου. Κουβαλούσα μέσα μου τον Κύριο και η δύναμή του ήταν εκείνη που βοήθησε να πω κόφτε μου το χέρι, κόφτε μου το κεφάλι, ρίξτε μου τη φωτιά, δεν υπολογίζω τη ζωή, περιφρονώ τα χρήματα. Τα παιδιά που μου έδωσε ο Κύριος δεν με τραβάνε τόσο πολύ όσο με τραβάει η άλλη ζωή, η αγάπη στον Κύριο. Αυτά ήταν δώρα δικά του. Λοιπόν, βλέποντας και εσύ που λες ότι είσαι αδύνατος να μιμηθείς εμένα, σκέψου αυτά. Και όταν σκέφτεσαι ότι μπορείς και εσύ να κάνεις το ίδιο που έκανα εγώ, ο Άγιος Παύλος, παραδείγματος χάρη. Δεν έχει σημασία αν είναι Παύλος, το λέω Χρυσόστομος. Αυτά που έκανα εγώ, μπορείς να τα κάνεις και εσύ. Και λέει μάστα μια λέξη, αθρώος. Τη λέω τη λέξη, αθρώος. Ξέρετε, σημαίνει αθρώος. Εκεί που λες, έζησα τόσα χρόνια, δεν κατάφερα τίποτα, και μπορεί να σε πιάσει και η απελπισία και να πεις τι πέτυχα μέχρι τώρα, τίποτα, και να παρατήσεις. Όχι, μπορεί μπαμ και κάτω να πηδήσεις άλμα εις ύψος με τη χάρη του Θεού και να ξεπεράσεις και τον Άγιο. Θα πω με ένα παράδειγμα που το είναι πασίγνωστο. Μπορούσε να φανταστεί ο επί του σταυρού κρεμάμενος ληστής που είχε κάνει σωρία ληστείων, ένα σωρό ληστείες, ότι θα είναι υπασπιστής του Χριστού μπαίνοντας στον Παράδεισο. Θυμηθείτε το, είναι ο πρώτος που πήρε ο Κύριος μαζί του όταν είπε τετέλεστε, είπε ο Κύριος πάνω σταυρό, τελείωσα τώρα σαν άνθρωπος, φεύγω, πηγαίνω στον Παράδεισο. Έλα και εσύ μαζί μου. Έλα και εσύ μαζί μου. Είναι ο πρώτος. Ο ληστής λοιπόν την τελευταία στιγμή, όχι επί 57 χρόνια σαν τον Ιερό Χρυσόστομο αγωνιζόμενος, τελευταία στιγμή του λέει νίστη τι μου Κύριε, είσαι Θεός, πάρε με στο Παράδεισο. Δεν είναι θέμα χρόνου για να ανέβεις στο Παράδεισο. Αυτό το καθορίζει ο Θεός και η δική μας πρόθεση. Και η δική μας πρόθεση. Αυτό μας λέει το λείψανο του Αγίου που προσκυνάμε. Και εσύ μπορείς να κάνεις αυτό με την ταπεινή αγαθή πρόθεσή σου. Όπως το έκανε και ο ληστής.
Δεν υπάρχει δικαιολογία, λέει ο αδερφός Ιάκωβος, για να μας δείξει ότι αυτά μας διδάσκουν τα λείψανα των Αγίων. Λέει ότι ο προφήτης Ηλίας, που ήταν ζηλωτής, και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ονομάζεται ζηλωτής κι αυτός, σαν τον προφήτη Ηλία. Άφησε, λέει, παράδειγμα, λέγοντας το εξής, ότι μην δικαιολογήσετε, το λέει σε εμάς, μέσα σε μια επιστολή του, θα το πω όπως το λέει και στα αρχαία, την ημέρα που γιορτάζει ο προφήτης Ηλίας, είναι το Ευαγγέλιο, το ο Απόστολος αυτός. Μην δικαιολογήσετε ότι έχετε σώμα που σας βαραίνει και δεν μπορείτε να κάνετε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, που το έκαναν οι Άγιοι και πήγαν στη Βασιλεία του Θεού. Μην δικαιολογήσετε. Και προσθέτει, και γάρ Ηλίας ομοιοπαθείς ημίν ειν. Το ξαναλέω μια φορά. Μην δικαιολογήσετε ότι κουβαλάτε το ανθρώπινο σώμα, λέει ο αδερφός Ιάκωβος, γιατί και ο προφήτης Ηλίας, που είναι στον ουρανό ανεβασμένος και δεν είναι πεθαμένος, κουβάλαγε και εκείνος όμοιο με πάθη και λατώματα σώμα σαν το δικό μας. Και γάρ Ηλίας ομοιοπαθής, όμοιος στα πάθη με εμάς σώμα κουβαλούσε. Αυτά μας λένε τα λείψανα των μαρτύρων. Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι κουβαλάς το σώμα σου και ξέρεις, δικαιολογείσαι, μωρέ, άνθρωπος είμαι. Ναι, να ο Ηλίας, να ο ληστής, να η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία, σε πλάσμα χρόνου αλλάζει ζωή. Δεν υπάρχει λοιπόν δικαιολογία, λέει μπορεί και εσύ, θα το πω στη γλώσσα τη σύγχρονη, να κάνεις άλμα επί κοντό και να γίνεις παγκόσμιος του ουρανού πρωταθλητής. Γιατί όλοι οι Άγιοι είναι, δεν είναι μιας χώρας Άγιοι, γιορτάζει ο Άγιος Λουκάς στη Ρωσία, Αγία Σου γιορτάζει ο Νικουμένη, παγκόσμιος πρωταθλητής είναι. Τελείωσε. Δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε και όλοι οι Άγιοι είναι παγκόσμιοι. Μπορεί ακόμη να κάνεις την άλλη σκέψη. Είσαι φτωχός και σε δέρνει φτώχεια. Λέει πτωχία αποδυρώμενος. Το λέει ο Χρυσόστομος. Πτωχία αποδυρώμενος. Λέει, ο δύρωμες σημαίνει κλαίω. Λέει κλαις για τη φτώχεια σου. Να ο Άγιος είναι πιο φτωχός από σένα. Όχι μόνο πιο φτωχός, αλλά δεν κουβαλούσε τίποτα μαζί του. Τίποτα απολύτως. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και το σώμα που είχε δεν το ήθελε δικό του. Ήθελε να απογυμνωνότανε ο Άγιος, απογυμνωνότανε. Σαν το φίδι άλλαζε, που αλλάζει το πουκάμισό του, λέει πάρτε μου το σώμα σαν το πουκάμισο του φιδιού, αλλά την ψυχή δεν θα μου την πάρετε. Αναφέρεται, το σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος, λέει βάζανε, λέει, τα νύχια, τα σιδερένια στο σώμα του Αγίου, το σχίζανε, αλλά δεν μπορούσε, το πουκάμισο του βγάζανε, λέει. Το πραγματικό είναι, την ψυχή δηλαδή, το θησαυρό το μεγάλο, δεν μπορούσαν να τον κλέψουν. Γιατί τον είχαν παραδώσει στα χέρια του Κυρίου, γι' αυτό και θυσιάζονταν. Λέγει λοιπόν ο Άγιος, άλλο παρακάτω λέει ο Σώστομος, ότι ο Άγιος μας μαθαίνει και αν αποδυρώμεθα κλαίμε για τη φτώχεια, να έχουμε στη φτώχεια μας επάνω δύναμη υπομονής και να λέμε ότι
περνάμε μέσα από το καμίνι της φτώχειας, όπως πέρασε ο Άγιος από τη φωτιά, αλλά μέσα από τη φωτιά θα βγούμε ζωντανοί σαν τους Αγίους τρεις πέδες. Σαν τους Αγίους τρεις πέδες. Είσαι, λέγει, πλούσιος και τάχης. Κοίταξε εκεί πέρα τον Άγιο και σκύψε το κεφάλι σου κάτω και συμμαζέψου το ανάποδο. Αυτός που είναι πλούσιος, αν λίγη καλή πρόθεση έχει, μπορεί να πάρει το μάθημα το μεγάλο και να πει τώρα υπάρχω, μετά από λίγο δεν θα υπάρχω. Πού τα πλούτη, πού η δόξα, πού η ομορφιά, πού όλα όσα είχα επί της γης. Λοιπόν, ας σκύψω το κεφάλι μου και να πω ταπεινά, άνθρωπος είμαι και εγώ και θα φύγω από τον κόσμο. Σε μαθαίνει και τον πλούσιο το Άγιο Λείψανο. Μας μαθαίνουν τα λείψανα των μαρτύρων. Μας δίνουν και στόμα, τα λείψανα των μαρτύρων, στόμα. Να μπορούμε ανάλογα να δίνουμε και απάντηση. Σε τι? Σε αυτούς που λένε ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε. Ερώτημα. Κρημνή, θάλασσες, φωτιές, πριγιόνια, θηρία, μύρια βασανιστήρια υπέστησαν οι μάρτυρες. Με ποια, παρακαλώ, δύναμη τα υπέμειναν? Και το θέμα είναι ότι όσο περισσότερο τα βασανιστήρια πολλαπλασιάζονταν, όσο περισσότερο φεύγανε και πηγαίνανε οι μάρτυρες στον άλλο κόσμο, δεν ερχόταν το προσδοκόμενο αποτέλεσμα που περιμένανε οι διώκτες. Δηλαδή, σκοτώνουμε χιλιάδες την ημέρα, δεν σβήνει, δεν μηδενίζεται, δεν χάνεται η πίστη του Χριστού, αλλά σε πολλαπλάσιο αριθμό ανεβαίνει ο αριθμός των πιστών. Σε πολλαπλάσιο αριθμό ανεβαίνει ο αριθμός των πιστών. Να έχουμε υπόψη μας ότι αυτά που λέω δεν είναι δικά μου, τα έχω 50 φορές παραπάνω διαβάσει, τα διαβάζω για να μου κολλήσουν λίγο εδώ, να έχει λίγο γάνομα το μυαλό επάνω. Να θυμάται τον μάρτυρα και τουλάχιστον να έχει λίγη χάρη επάνω του. Λοιπόν, οι μάρτυρες, επαναλαμβάνω, έφευγαν κατά μιλιάδες. Και διπλασιάζονταν και τριπλασιάζονταν οι πιστοί. Το μεγαλείο αυτό της πίστεως, αν δεν αναστήθηκε ο Χριστός, το φωνάζω, αν δεν αναστήθηκε ο Χριστός, με τη δύναμη πιανού, παρακαλώ, πέφτανε στο θάνατο μέσα, με τη δύναμη μη πιανού. Ο ένας που έφευγε άφηνε τη θέση σε 50% πιστούς πίσω, με τη δύναμη πιανού. Πιο απλά, αν ο Χριστός ήταν ένας κοινός νητός και δεν είχε αναστηθεί, επαναλαμβάνω, κοινός θνητός, θα έπρεπε οι πρώτοι που είπαν πιστεύουμε, όταν είχαν φύγει, να είχε πάψει και το όνομά του να ακούγεται. Αφού θα ήταν κοινός θνητός, πέρασαν από τον κόσμο αυτό και περνάνε ακόμα γόητες, μάγοι, πλάνοι που εξαπατούν τον κόσμο ότι έχουν δυνάμεις υπερφυσικές, πέρασαν και περνάνε. Γιατί ο πειρασμός
έχει και αυτός δυνάμεις για απάτη, για να οδηγεί τον κόσμο στη συμφορά. Έχει δύναμη. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που κουβαλούν τη δύναμη του πειρασμού, όταν πεθαίνουν, σε σύγγυνται. Σε σύγγυνται. Δηλαδή, το όνομά τους πέφτει στη σιωπή, ναι, και χάνεται. Και το όνομά τους παράλληλα. Και το όνομά τους παράλληλα. Του Χριστού, αντιθέτως, μετά τον θάνατό του, το σωματικό που είχε σώμα σαν το δικό μας, όχι μόνο σε σύγγυνται, σταμάτησε να ακούγεται το όνομά του, αλλά και εις τα πέρατα της οικουμένης και στους αιώνας των αιώνων ακούγεται το όνομά του. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό μας λέει το Άγιο Λείψανο. Σε αυτή τη δύναμη, σε αυτό το όνομα, σε αυτή τη χάρη, σε αυτή τη βασιλεία των ουρανών, δώσαμε εμείς με τη χάρη του τη ζωή μας. Μας τα λένε τα Λείψανα των Μαρτύρων. Τα Λείψανα των Μαρτύρων. Έχουμε ανάγκη να προσκυνάμε τα Λείψανα, γιατί μας είναι δάσκαλοι μεγάλοι της βασιλείας των ουρανών. Της βασιλείας των ουρανών. Τα Άγια, επαναλαμβάνω, Λείψανα. Μας μαθαίνουν ακόμη το εξής, ότι ο ενάργος άνθρωπος, που έχει φτάσει σε μεγάλο σημείο αγιοσύνης, γιατί έχουμε και αυτή την περίπτωση, Αγίους που φτάνουν σε μεγάλα σημεία αγιοσύνης, όταν ατενίζουν μπροστά τους όσο ζουν στη ζωή αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι, το Άγιο Λείψανο, κάνουν σύγκριση. Βρίσκονται σε αγιοσύνη μεγάλη στη ζωή. Βλέπουν το Λείψανο του Άγιου Μάρτυρα και λένε, ένας αληθινός αγωνιστής είναι αυτός του οποίου βλέπω το Λείψανο μπροστά μου. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Οδηγεί τον Άγιο σε ταπείνωση. Τον ταπεινώνει και αυτό είναι που τον ανεβάζει, η ταπείνωση. Ο ταπεινών εαυτόν υψωθίζεται. Ενώ έχει προσφέρει ο Άγιος, ο ζών Άγιος, σήμερα οι Άγιοι που ζουν και προσκυνάνε τα Λείψανα των Μαρτύρων, όταν τα ατενίζουν τα Λείψανα, κάνουν αυτή την ομολογία μπροστά στο Λείψανο του Αγίου. Τίποτα δεν έκανα επάνω στη γη. Κάνουν σύγκριση ζωής. Δώσανε αίμα οι Άγιοι αυτοί και πήραν πνεύμα. Εγώ δεν πρόσφερα τίποτα. Διδάσκαλος, επαναλαμβάνω, είναι τα Λείψανα των Αγίων Μαρτύρων που έχουμε μέσα στην Εκκλησία μας. Ο θάνατος του Χριστού είναι η πηγή δύναμης όλων των μαρτύρων. Η πηγή δύναμης όλων των μαρτύρων. Πριν έρθει ο Χριστός στη γη, ο ένας άνθρωπος σήκωνε το τόξο, σκότωνε τον άλλον. Τόξα είχαν τότε. Ασπίδες είχαν και αλληλοσκοτωνόντουσαν. Όταν ήρθε ο Χριστός στη γη και σκορπίστηκαν οι Απόστολοι για να κηρύξουν στα πέρατα της Οικουμένης, άλλαξε η ανθρωπότητα τρόπο ζωής. Άλλαξε. Λένε οι ιστορικοί, ο Παπαρηγόπουλος, ότι τα τόξα που είχαν και πολεμάγανε ο ένας με τον άλλον, τα σπάσανε, τα βάλανε στη φωτιά και τα κάνανε δρεπάνια και θερίζανε τη γη. Γιατί τους ημέρεψε το κήρυγμα του Κυρίου που πέρασε πάνω στη γη. Έγινε σαν ρεύμα, πέρασε τη διδασκαλία του Κυρίου από μέσα τους ανθρώπους και τους άλλαξε τον τρόπο ζωής και αγκαλιαστήκανε και γίνανε μονιασμένοι μεταξύ τους.
απόδειξη, τρανή απόδειξη ότι ο Αναστάς Κύριος είναι εκείνος που άλλαξε τον τρόπο ζωής στον κόσμο. Και θα τον αλλάζει συνεχώς σε εκείνους που έχουν πρόθεση να αλλάξουν τρόπο ζωής. Συνεχώς, όσο ζούμε και υπάρχουμε στον κόσμο. Ακόμα μας μαθαίνει το λείψανο που βλέπουμε μπροστά μας, ότι τον μαρτύρων ο θάνατος, ναι καλά λέω, ο θάνατος, είναι παρηγοριά των πιστών. Για μας τους πιστούς που τα βλέπουμε, παρηγοριά. Για την Εκκλησία μας, για την Εκκλησία μας, που μας προβάλλει το λείψανο το Άγιο, να το προσκυνήσουμε στη γιορτή του ή κάποια άλλη αγριμία. Είναι για την Εκκλησία γενικά, παρησία, θα το εξηγήσω, παρησία. Θα το πω άλλη μια φορά, να μας μείνει στο μυαλό. Βλέποντας το Άγιο μαθαίνουμε να έχουμε παρησία. Θα το πω με παράδειγμα. Βγαίνουν για πρώτη φορά οι Απόστολοι μετά την Ανάσταση του Κυρίου, ένα εσπερινό ανέβηκαν Πέτρος και Ιωάννης στο ναό του Σολομώντα να προσευχηθούν και έκαναν κήρυγμα. Και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, πάντα οι άρχουσα τάξης, πάντα τους μαγκώνουνε γιατί έκαναν κήρυγμα στην Ανάσταση του Κυρίου. Δεν θα ξανακάνετε κήρυγμα τη φορά, τους είπανε. Μάλιστα τότε ένα μεγάλο πρόσωπο μέσα στους Εβραίους, δικηγόρος, νομικός λέει, η πράξη των Αποστόλων, ο Γαμαλίλ, λέει, για ακούστε να σας πω, προσέξτε, μην τους κάνετε κακό στους δύο, Πέτρο και Ιωάννη, επειδή ομιλούν για τον Χριστό, μήπως είναι του Θεού το έργο που κάνουν αυτοί οι δύο. Οπότε πολεμάτε το Θεό. Αφήστε τους. Γιατί άμα δεν είναι από το Θεό, όπως τόσοι άλλοι περάσανε και είπανε και χαθήκανε οι διδασκαλίες τους και τα ονόματά τους, έτσι θα σβήσει για αυτό. Και τους απήγησαν, εξηγώ τη λέξη παρησία τώρα. Τι σημαίνει παρησία? Τότε λοιπόν οι αρχιερείς τους είπανε, σας αφήνουμε, αλλά δεν θα ξανανοίξετε το στόμα να μιλήσετε στο όνομα εκείνου, όχι του Χριστού, εκείνου. Τότε με ένα στόμα και με μια καρδιά και δύο είπαν, πειθαρχήν, το πω και άλλη μια φορά, πειθαρχήν, από εδώ και πέρα είναι η παρησία, δι Θεό μάλλον, εμείς ξέρουμε να κάνουμε πειθαρχία, όχι σε εσάς, στο Θεό. Γι' αυτό δεν θα το κλείσουμε το στόμα. Γι' αυτό δεν θα το κλείσουμε το στόμα. Το είπαν αυτοί οι δύο την ημέρα εκείνη. Μετά, στους αιώνας των αιώνων, τις ίδιες λέξεις λέγανε όλοι οι μάρτυρες, όλων των εποχών. Ρίχτε μας τη φωτιά, ρίχτε μας τα θηρία, σφάχτε μας, πριονίστε μας, ρίχτε μας μέσα στο βόθρο, σαν τον προφητή Ισαΐα, ρίξτε στο βόθρο μέσα. Για να μύρια βασανιστήρια βρήκανε και όλοι φωνάζανε, θα κάνουν πειθαρχία στον Θεό, όχι σε εσάς. Αυτό λέγεται παρησία. Αυτή την παρησία η Εκκλησία μας μαθαίνει όταν μας δείχνει τα λείψανα των μαρτύρων. Μας λέει, βλέπετε, αυτοί αυτό κάνανε, πειθαρχούσαν στον Θεό. Και εσείς ζητήστε το να σας το δώσει ο Κύριος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν κρατούσαν οι υπόλοιποι οι μάρτυρες την ώρα που τους βασάνιζαν στους βασανιστές να λέγανε στείλε κεραυνό ή τιμώρησε τους με αρρώστιες. Όχι, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι αυτό που έκανε ο πρωτομάρτης Στέφανος και με παρησία μίλησε, αλλά και είπε δεν ξέρουν τι κάνουν, συγχώρεσέ τους.
Θα το πούμε πολλές φορές αυτό. Πρέπει να το λέμε. Να το ζητάμε στην προσευχή μας. Δεν φταίει ο κακομύρης, ο Α, ο Β που μας είπε μια κουβέντα ή μας έκανε μια χειρονομία που εμείς δεν θέλουμε να μας την κάνει άσχημη. Δεν φταίει να του κρατήσουμε μίσος και να τον κατηγορήσουμε. Όχι, πίσω του είναι ο υποβολέας, εκείνος που του αλλάζει τα νοήματα. Γιατί να ξέρουμε ένα πράγμα, δεν έκανε ο Δημιουργός μας Θεός, δεν έκανε ο Κύριος μας σαν Δημιουργός τίποτε κακό. Συνεπώς και το μυαλό που μας έβαλε, αγαθό το έβαλε μέσα. Δεν υπήρχε τίποτα κακό μέσα στο μυαλό. Αλλά αργότερα μας άλλαξε το μυαλό ο διάβολος. Αν θέλετε να γίνετε θεοί, ακολουθήστε με. Από τότε έγινε αλλαγή. Από τότε λοιπόν συνεχώς έρχεται και μας λέει, κάντε το να κάντε το άλλο, κακό εννοείται. Αυτός μας υποβάλλει το κακό. Δεν φταίει αυτός που μας πειράζει, ο άνθρωπος, αλλά ο πειρασμός που είναι από πίσω του. Γι' αυτό προσευχή να φύγει ο πειρασμός. Τα λείψανα λοιπόν των μαρτύρων μας μαθαίνουν παρησία, μας μαθαίνουν και αγάπη. Και επειδή και το ένα και το άλλο είναι δύσκολο, μας λένε, κοιτάξτε τι έκανε ο Παύλος, προσευχή για τους εχθρούς. Τι έκανε ο Πρωτομάτης Στέφανος, προσευχή. Μα δεν έχω τη δύναμη. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, δέκα, όσο ζεις και υπάρχεις, θα στη δώσει ο Θεός στο τέλος. Θα σε στεφανώσει. Μας μαθαίνει και κάτι άλλο. Το λείψανο που βλέπουμε, μας μαθαίνει και κάτι άλλο. Όλοι μας έχουμε παρακολουθήσει αγώνες από τη τηλεόραση που γίνονται, πως το λέμε, Ολυμπιακοί αγώνες. Τρέχουνε. Παλεύουνε. Άλλα αγώνες, πηδάνε άλλο πικοντό κλπ. Μετά από τους αγώνες ανεβαίνουν στο βάδρο και στεφανώνονται. Θέλω να το προσέξουμε αυτό. Θέλω να το προσέξουμε αυτό. Μας το μαθαίνει αυτό του μάρτυρα η παρουσία που έχουμε μπροστά. Λέει, όλοι οι αθλητές του κόσμου τούτου μετά τα αγωνίσματα στεφανώνονται. Παίρνουν στεφάνια. Ο Κύριος δεν έκανε και ούτε θα κάνει το ίδιο. Αφήνει τους αγωνιστές τους να αγωνιστούν. Στεφάνια δεν τους δίνει εδώ. Στεφάνια δεν τους δίνει εδώ. Ας το προσέξουμε αυτό. Είναι πολύ, πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό. Στεφάνια δεν τους δίνει εδώ. Σε κανένα μάρτυρα δεν είναι στεφάνια. Του φτάνει που νίκησε το θάνατο με τη χάρη του Κυρίου και είπε, ο θάνατος για μένα είναι χαρά μεγάλη. Πού τα δίνει τα στεφάνια, λέει. Δίνει στεφάνια ο Κύριος. Λέει, τα δίνει στους άλλους αιώνες που δεν έχουν τέλος. Που είναι άφθαρτοι, που είναι άπειροι, οι αιώνες που είναι αιώνιοι. Γιατί τούτο εδώ το σώμα το ανθρώπινο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν αντέχει να σηκώσει το στεφάνι της άλλης ζωής. Τούτο είναι φθαρτό, το στεφάνι είναι άφθαρτο, δεν έχει δύναμη να το σηκώσει. Γι' αυτό ο Κύριος το φυλάει για την άλλη ζωή, που εκεί θα έχει τη δύναμη και τη χάρη του και θα το σηκώνει αιωνίως. Το καταλαβαίνουμε, λέει άλλη μια φορά, τώρα άλλη μια φορά. Ο παλαιστής του Κυρίου δεν παίρνει το στεφάνι εδώ. Θυμηθείτε το, θα το πω. Τον αγώνα των καλών ηγόνισμε. Λέει ο Απόστολος Παύλος, πριν φύγει. Τον αγώνα τον καλό, τον έχω αγωνιστεί. Τελείωσε ο αγώνας μου. Λοιπόν, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, αποδώσει μη Κύριος, τώρα που εγώ τον αγώνα τον έκανα και τελείωσα, θα μου αποδώσει ο Κύριος. Τι θα μου αποδώσει? Το στεφάνι, τον Στέφανο λέει, «Ον αποκυτέμι». Ας το προσέξω, είναι ο μόνος Άγιος στη χωρία όλων των Αγίων που λέει, εγώ αγωνίστηκα, τελείωσε τον αγώνα μου
Τώρα πάω για να μου δώσει το στεφάνι που μου χρεωστάει. Δικαιούμαι. Ω να πω κοιτέμι, μου χρωστάει στεφάνι, δεν του το έδωσε εδώ. Τώρα έφυγε εκεί. Θα στεφανωθώ εκεί. Μου το χρεωστάει ο Κύριος το στεφάνι. Μας το λέει, επαναλαμβάνω, το λείψανο του μάρτυρα. Εγώ το στεφάνι δεν το πήρα εδώ. Εδώ πέρασα από φωτιά και σίδερο και πάω εκεί για να μου δώσει ο Κύριος το αναψυκτικό. Σε αναψυχή. Και το αναψυκτικό είναι το στεφάνι που δίνει το αιώνιο ο Κύριος. Μας μαθαίνουν, παρακαλώ, τα λείψανα από το μαρτύρο. Και μας μαθαίνουν ακόμα, όχι μόνο στο ένα, στο άλλο που αναφέραμε και στο άλλο και στην παρησία. Δηλαδή μας λένε με άλλα λόγια, ξέρετε, χέρια, πόδια, μάτια, μυαλό, γλώσσα, είναι δώρα Θεού. Αυτά τα δώρα θα τα επιστρέψεις πίσω. Πρόσεξε να τα αγιάσεις όσο μπορείς. Πρόσεξε να τα αγιάσεις. Να κάνεις το περπάτημα που θέλει ο Κύριος. Λέει οι πρώτοι χριστιανοί, το ξέρουμε πολύ καλά, δεν λεγόντουσαν χριστιανοί. Λεγόντουσαν οι επί της οδού. Δηλαδή οι άνθρωποι που βρισκόντουσαν πάνω στον δρόμο. Και ο δρόμος ήταν ο Χριστός. Εγώ είμαι η οδός, λέει ο Κύριος, η αλήθεια και η ζωή. Είχαν το όνομα οι χριστιανοί, ότι όχι οι χριστιανοί, επαναλαμβάνω, αλλά οι επί της οδού. Αυτοί που βάζανε πάνω στον δρόμο του Χριστού. Και το λέω, το λέει και ο Κύριος, εγώ είμαι η οδός. Άρα λοιπόν τα ποδαράκια τα έδωσε ο Κύριος να περπατάμε πάνω στον δρόμο. Και τα μάτια, όψω με τους ουρανούς, έργα των δακτύλων σου. Όψω με για να πει, κοιτάζω κατάματα και βλέπω τους ουρανούς και μου λένε, εμείς οι ουρανοί, όλο το στερέωμα επάνω με τα άστρα, έργα των χειρών του είμαστε. Είμαστε έργα των χεριών του, του Κυρίου. Όψω με τους ουρανούς, έργα το δακτύλο σου. Και ακόμη, ποίηση δε χειρών αυτού, ότι τα χέρια του Κυρίου, ποίηση δε χειρών, αναγγέλει το στερέωμα. Ό,τι βλέπουμε είναι έργα που τα έκανε τα χέρια του Κυρίου. Βλέπουμε με τα μάτια μας. Και αφού βλέπουμε με τα μάτια μας, τότε σαν το Δαβίδ καλούμε όλη τη κτήση. Υπάρχει μία οδή, δεν ξέρω τελευταία οδή μέσα στο ψαρτήρι, δεν τη θυμάμαι καλά, που εκεί ο ψαλμοδός ο Δαβίδ, ο βασιλιάς και προφήτης, καλεί, το προσέξουμε και το πράγμα, καλεί όλη τη κτήση. Τον ήλιο, τη σελήνη, τα άστρα, τον ουρανό, τη γη, τα φυτά, τα δέντρα, τα ποτάμια, τα ζώα, όλα, να υμνήσουν, να βγάλουν ύμνο, να δοξάσουν τα άψυχα τον Θεό. Τα άψυχα. Ξέρετε γιατί το κάνει αυτό. Αυτά βγάζουν, σίγουρα, με τον τρόπο τους, άφωνα, χωρίς φωνή, δοξολογία. Οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού, λέει. Οι ουρανοί δοξάζουν τον Θεό. Έχουν μάτια, έχουν μάτια. Αλλά εμείς δεν βλέπουμε. Έχουν αυτιά, έχουν και αυτιά. Για σκεφτείτε να έχουν ένας προφήτης, τον στέλνει ο Κύριος να μιλήσει στους Εβραίους και επειδή αυτοί τα είχαν κλείσει τα αυτιά τελείως, εντελώς, δεν ήθελαν να ακούσουν λόγο Θεού, είτε είχαν αγκαλιάσει τα είδωλα, τα κλείνανε τα αυτιά. Οπότε λέει, ακούς ο προφήτης, ακούς θυσιαστήριο, σε ένα θυσιαστήριο που ήταν μπροστά του, λόγω Θεού, και κράκ και σπάει το θυσιαστήριο. Δηλαδή τα άψυχα δίνουν απάντηση στο λόγο του Κυρίου. Τα αυτιά που δεν ακούνε και τα μάτια που δεν ακούνε
και από τον ουρανό να κατέβει άνθρωπος να αναστηθεί μπροστά, δεν θα πιστέψουν ποτέ. Εφόσον δεν υπάρχει η πρόθεση αγαθή. Το λείψανο ή τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων είναι όπως τα ατενίζουμε και τα προσυνάμε, μάρτυρες της Αναστάσεως του Κυρίου. Φωνάζουνε «Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας». Ο Χριστός αναστήθηκε και εμείς με τη δική του χάρη θανάτω θάνατον πατήσαμε. Τώρα θα ήθελα να διαβάσω κάτι. Ποια είναι, λέει, η αιτία όλου αυτού του θαύματος? Ποιου θαύματος? Το ότι οι μάρτυρες, τα λείψανα των μαρτύρων βλέπουμε, μας λένε ότι οι μάρτυρες είχαν ένα στεναρό. Όχι, λέγανε, θα σου δώσουμε αξιώματα, δεν τα θέλω. Θα σου δώσουμε χρήματα, δεν τα θέλω. Θα σε κάνουμε άρχοντα, δεν το θέλω. Θα περάσει η ζωή ωραία, δεν το θέλω. Αργείς τον Χριστό? Όχι. Θα σε οδηγήσουμε στη φωτιά? Ναι. Χίλιες φορές, γιατί θα πάω να ενωθώ γρήγορα με εκείνον. Ποιον εκείνον? Να το δούμε. Το αίτιον αυτής της συμπεριφοράς, το αίτιον, η αιτία μιας συμπεριφοράς Αγίων που περιφερνούσε τη ζωή προκειμένου να αργεί, τη ζωή προκειμένου να αργεί το Χριστό, που περιφερνούσε ό,τι έχει ωραίο η ζωή αλλά αγκάλιασε τον Χριστό, ήταν το αίτιον ένα, ότι ζει και ενεργεί στις ψυχές των μαρτύρων ο Χριστός. Ζούσε και ενεργούσε μέσα στις ψυχές των Αγίων Μαρτύρων ο Χριστός. Συμπέρασμα. Να μην σας κουράσω άλλο. Συμπέρασμα. Θα ίσως συνεχίσουμε και άλλη φορά. Και πρέπει να συνεχίσουμε. Αξίζει τον κόπο να συνεχίσουμε. Επισκέπτεται, θα το πω, το έχω πει και άλλη φορά, τον πατέρα Πορφύριο κάποιος άνθρωπος με τον οποίο είχα διαλεχθεί εγώ πριν από μέρες και του είχα προτείνει να μελετάει τον Αγίον, τους βίους, βίους Αγίων. Λέει και τι είναι Άγιοι μου, σε δεύτερη μέρα μοίρα τους Αγίους. Μόλις πάτησε στον πατέρα Πορφύριο μέσα, η πρώτη κουβέντα που είπε, μου το είπε ο ίδιος ο άνθρωπος, μου είπε να διαβάσεις και κανένα βίο Αγίου. Αγίου. Να διαβάζεις και κανένα βίο Αγίου. Χωρίς να μελετάμε έστω και λίγο των ηρώων της πίστεώς μας, είναι ήρωες της πίστεώς μας, και αν κάποια στιγμή αναστηθεί η Ελλάδα από τη στάχτη που πάνε να την κάνουν, θα αναστηθεί. Αναστηθεί η Ελλάδα. Δεν μπορεί. Γιατί εδώ που περπατάμε εμείς στον χώρο αυτό και στην Παναγία και αλλού, είναι οστά Αγίων Μαρτύρων. Φωνάζουνε. Μπορεί εμείς να μην τα ακούμε, αλλά αυτός που είναι ψηλά και είναι παντού, ακούει και θα δώσει την απάντηση. Η Ελλάδα, για κοιτάξτε, τότε επί Τουρκοκρατίας φωνάζανε όλοι «Χριστός Ανέστη» και απαντάγανε Τούρκοι μέσα «Και η Ελλάδα Ανέστη». Και η Ελλάδα, και ήταν Τούρκοι μες στην Ελλάδα, και αναστήθηκε η Ελλάδα. Γέρο Παΐσιο, από εκεί ψηλά που είσαι, με το παράδειγμα που μας άφησε και εσύ, με το αυτό που το έχω πει, θα ξαναπώ και άλλη μια φορά τώρα, επειδή πονάμε, αγαπάμε την Ελλάδα όλοι μας, θα πάρει σκούπα ο Θεός
και θα σκουπίσει όλους εκείνους που βρωμίζουν την Ελλάδα. Με τη δύναμη του Κυρίου και των Αγίων Μαρτύρων. Αμήν. Θα κάνουμε το ευχή μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτε ημών, ευέγγι της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και τη γη σου. Τον άρτον ημών των ηλίου σου, δώσε ημίν σήμερα και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήρεμε τις οφειλέτες ημών και εμείς η ανέγγιση μας της πειραγών, αλλά ρίστε ημάς από τον Υιού. Δυνατά, διευκόμουν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Σας ευχαριστώ από τα βάση καρδιάς μου, γιατί χάρη σε εσάς ζω και εγώ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να πω, η Εκκλησία των Αγίων Μαρτύρων υπάρχει. Άγιοι Πάντες. Άγιοι Πάντες. Αυτή είναι η πάρτι, μάρτυρα, όπως το λέει. Μάλιστα. Τον Αγίον Πάντων είναι Άγιοι Μάρτυρα. Όλοι μάρτυρα. Όλοι μάρτυρα. Όλοι μάρτυρα. Όλοι μάρτυρα. Δεν το κάνω. Εντάξει. Κάτι. Κάτι. Ναι, αυτή είναι. Πόσο είναι υπάρχει. Και όπως είπες το λάδι, ξέρω εγώ, ας πούμε. Όλα, όλα, όλα. Άγιοι Πάντες είναι όλο τον Αγίον Μαρτύρα. Γεια σου, καλό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Βαγγελτή κάνεις. Πάμε καλά.